Εργαζόμενες γυναίκες στον αγώνα για, την ισότιμα, για ισότιμα δικαιώματα με τον άντρα στην εργασία, στη μόρφωση, στις προσωπικές σχέσεις, στην κοινωνική δράση. Φυσικά, οι μεγάλες εταιρείες, η εργοδοσία, κάνει ό,τι μπορεί για να σπηλώσει το μήνυμα της 8ης Μάρτη. Με φιέστες, χαρίζοντας λουλούδια και σοκολατάκια στις γυναίκες, την ίδια ώρα που επιβάλλουν τα 12 ώρα στην εργασία. Που εντατικοποιούν τη δουλειά, που απολύουν εγγύους, που πιέζουν τους εργαζόμενες να δουλεύουν και να συνεχίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση ακόμα και αμέσως μετά τον τοκετό. Ή που παρουσιάζουν τα 3 ώρα και τα 4 ώρα τις ευέλικτες μορφές εργασίας ως το φάρμακο για να συμβιβάσει η γυναίκα την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Και φυσικά όλοι αυτοί μιλάνε για τη γυναίκα γενικά. Όμως οι εργαζόμενες γυναίκες δεν είμαστε το ίδιο με τη γυναίκα μεγαλοστέλεχος της εταιρείας ή με τη γυναίκα μεγάλη εργοδότρια. Δεν έχουμε το ίδιο συμφέρον. Ίσα-ίσα είναι αυτές που είναι απέναντί μας, που ζουν σε βάρος μας, από τη δική μας δουλειά, που ευθύνονται για τη ζωή κόλαση που μας έχουν στρώσει. Για παράδειγμα, γυναίκα δεν ήταν το διευθυντικό στέλεχος που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή της στο κλείσιμο του εργοστασίου της Coca-Cola, οδηγώντας την ανεργία εκατοντάδες εργάτες. Γυναίκα δεν ήταν το στέλεχος του My Market που καλούσε τους εμποροϋπαλλήλους να χαμογελάνε γιατί παίρνουν 300 ευρώ. Συνεργάτες στο έγκλημα αυτό είναι ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Αυτούς που οι εργάτες αποκαλούν συνδικαλιστική μαφία. Είναι χαρακτηριστική η στάση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που αρνήθηκε να υιοθετήσει το αίτημα για τις πρόσθετες άδειες που ζητούν οι εργαζόμενες που χρειάστηκε να μείνουν στο σπίτι για να προσέχουν τα παιδιά που τα σχολεία τους κλείσανε λόγω κορονοϊού με τη λογική να πάρουν την τακτική τους άδεια. Είναι διαποτισμένη μέχρι το κόκαλο από τη λογική της ταξικής συνένεσης και ειρήνης. Είναι φανερό και από τη στάση τους μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν τους ταξικούς αγώνες, να στοιχήσουν τους εργαζόμενους πίσω τα συμφέροντα των εργοδοτών. Πρέπει οι γυναίκες εργαζόμενες να τους κάνουν πέρα. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση, με την ανακύκλωση της ανεργίας, με την ημερική απασχόληση, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με το μισό μεροκάματο, με το μισό ένσημο, τη μισή ζωή. Για εμάς ένας δρόμος υπάρχει. Η πείρα μας έχει δείξει ότι μόνο μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, τη συλλογική δράση, τη διεκδίκηση για καλύτερους όρους ζωής και δουλειάς, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, έχουμε κατακτήσεις. Η λύση περνάει μέσα από την άνοδο της συμμετοχής των γυναικών στα σωματεία, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών και τον αγώνα των εργαζομένων του κλάδου, ήταν ο πρώτος κλάδος στον ιδιωτικό τομέα που κατέκτησε ίση εμαβή για ίση εργασία ανδρών και γυναικών. Ακόμα και σήμερα, μέσω των κινητοποιήσεων του σωματείου μας και της Ομοσπονδίας, πετύχαμε να δίνεται η εξάμηνη άδεια μητρότητας για το ελεγκτικό προσωπικό, που δεν δινόταν σε καμία εταιρεία μέχρι τώρα. Και συνεχίζουμε τη δράση μας για την ικανοποίηση των αιτημάτων που θα προστατεύουν ουσιαστικά τη μητρότητα. Οι εργαζόμενοι και το σωματείο μας δεν βάζουμε τα ζητήματα της μητρότητας, της δημιουργίας νέας οικογένειας, τα ζητήματα της υγείας στο ζύγι. Αντίθετα, τα προτάσουμε ως κύριες και βασικές διεκδικήσεις με όλους τους τρόπους και τα μέσα που διαθέτουμε. 163 χρόνια μετά, ο αγώνας των εργατριών της Νέας Υόρκης και όλοι αυτοί που ακολούθησαν αποτελεί για μας το μεγαλύτερο δίδαγμα. Ότι μόνο η οργάνωση και η συλλογική δράση των εργαζομένων μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του φόβου. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ό,τι κατακτήθηκε έχει τη σφραγίδα της σκληρής πάλης του εργατικού κινήματος. Να κηρύξουμε το δικό μας πόλεμο σε αυτούς που σπέρνουν τους πολέμους και την προσφυγιά, τη γενικευμένη ανασφάλεια, την εκμετάλλευση, την καταπίεση. Ζήτω η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια ημέρα των εργαζόμενων γυναικών.